και σχεδίαση με υπολογιστή. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα έργο που λειτουργούμε εδώ και 3 χρόνια και που έχει ολοκληρωθεί και αφορά τα εικονικά μηχανολογικά εργαστήρια. Αν θέλετε, ελάτε και βλέπετε, επειδή είναι λίγο μικρότερα τα γράμματα, αν θέλετε ελάτε και πιο μπροστά, αλλά πιστεύω θα δείτε και από εκεί. Σε απλή μορφή έχουμε ένα ρομποτικό υπαρχείωνα ο οποίος παίρνει στρατιωτάκια που έρχονται σε έναν ταινιόδρομο και πρέπει αυτά τα στρατιωτάκια να εμβαθυνθούν σε 3 διαφορετικά υγρά διαδοχικά προκειμένου να ζωντανέψουν, ας το πούμε. Και ο χρόνος παραμονής σε κάθε υγρό πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το ρομπότ λοιπόν, ο ρομποτικός βραχίωνας πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να μην ξεπεράσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα σε κάθε δοχείο, το κάθε στρατιωτάκι, γιατί αλλιώς θα καεί και δεν θα ζωντανέψει, θα τοποθετηθεί πλέον εκεί που λέει ελαττωματικά προϊόντα, ελαττωματικά αντικείμενα. Αυτό το μοντέλο από πίσω του έχει μια λογική η οποία δεν φαίνεται αρκετά, η οποία καθορίζει την παραγωγική διαδικασία και εδώ έχουμε όλα τα συστατικά στοιχεία του συστήματος. Είναι αυτή ακριβώς η εργαστηριακή άσκηση. Είναι από πίσω το μαθηματικό της μοντέλο, οι εξισώσεις που διέπουν αυτή τη διαδικασία. Ένα άλλο παράδειγμα από μια εικονική άσκηση, από ένα εικονικό εργαστήριο, είναι μια ανεμογεννήτρια, την οποία έχουμε μοντελοποιήσει και ανάλογα με τα πτερύγια και τις εξισώσεις που διέπουν αεροδυναμικές και ηλεκτρομηχανολογικές εξισώσεις, μπορούμε να δούμε, ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου και την κατεύθυνση, πόση ισχύ θα παράγει η ανεμογεννήτρια, με τι ταχύτητα θα περιστρέφονται τα πτερύγια και διάφορες άλλες παραμέτρους που τις βλέπουμε εδώ πέρα. Θα δούμε και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το Ταμείο Μηχανολογίας πριν 3 χρόνια ανέλαβε ένα έργο για να αναπτύξει τέτοια συστήματα. Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Συγκλήση, το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις που έχουν σχέση με τεχνολογίες πληροφορικής. Αυτά τα συστήματα που αναπτύξαμε αφορούν σε εργαστήρια ανανεώσιμων πηγών, σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Το 4, το 5 και το 6 αφορούν σε συστήματα ρευστομηχανικής. Έχουμε το 7 που το είδαμε λίγο προς ομοίωση μιας ευέλικτης παραγωγικής διαδικασίας. Έχουμε μια ενεργεία ανάπτυξη ενός οχήματος, θα τη δούμε αναλυτικότερα. Προσομοίωση συστημάτων θέρμανσης ψήξης αερισμού και προσομοίωση ρομποτικών βραχιώνων. Αυτά τα 10 συστήματα, το νούμερο 2, το νούμερο 4 και το νούμερο
8 αναπτύχθηκαν όχι μόνο σαν στον υπολογιστή σαν εικονικά μοντέλα, αλλά προχωρήσαμε ένα βήμα παραπάνω . Αναπτύξαμε τρεις εργαστηριακές συσκευές, η μία είναι αυτή που βλέπετε, οι οποίες εργαστηριακές συσκευές μπορούν να μπορεί κάποιος να τις χειριστεί και να τις ελέγξει μέσω υπολογιστή. Και όχι μόνο μέσω του τοπικού υπολογιστή, αλλά έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε, αυτή τη στιγμή όπως έχω συνδεθεί από εδώ πέρα το laptop, κάνω την παρουσίαση, είμαστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή που είναι εδώ δεξιά, το βλέπετε, είναι ένας εξυπηρετητής και αυτός είναι συνδεδεμένος πλέον ηλεκτρονικά μέσω USB και μέσω κάποιων συστημάτων που εξεργάζουν τα δεδομένα και ελέγχουν αυτή την εργαστηριακή συσκευή. Τέτοιες εργαστηριακές συσκευές έχουμε αναπτύξει τρεις. Η μία είναι αυτή που αφορά την ενεργή ανάρτηση ενός οχήματος. Ενδεχομένως δεν φαίνεται πολύ καλά. Εδώ πέρα έχουμε μια κάτω πλάκα, μια πάνω πλάκα, μια μάζα. Η κάτω πλάκα την ταλαντώνουμε με τη βοήθεια εδώ πέρα ενός κινητήρα. Εδώ έχουμε ένα αποσβεστήρα, ένα μορτισέρ και εδώ πέρα, δεν φαίνονται πολύ καλά, έχουμε τα ελαττήρια. Άρα μπορούμε περιστρέφοντας τον κινητήρα να ταλαντώσουμε την κάτω πλάκα και να προσομοιάσουμε την κίνηση σε έναν δρόμο με ανομαλίες, με λακκούδες κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα εικονικό εργαστήριο με την έννοια ότι είναι κυρίως απομακρυσμένο ελέγχου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εικονικά εργαστήρια, τα εργαστήρια τα εκτελούμε με λογισμικά προσομοίωσης, είναι λίγο πολύ προφανή, έχουμε καλύτερη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, μπορούν περισσότερα άτομα να έχουν πρόσβαση στην ίδια εργαστηριακή συσκευή, στο ίδιο πείραμα, στην ίδια άσκηση, μέχρι 30 φοιτητές ταυτόχρονα, ενώ αν είχαμε μια πραγματική εργαστηριακή συσκευή, μια πραγματική αεροσύραγγα, 2, 3, 5 φοιτητές το πολύ μπορούν να δουλέψουν ταυτόχρονα τη ίδια στιγμή στην αεροσύραγγα. Ένα λοιπόν πλεονέκτημα είναι αυτό. Ένα άλλο πλεονέκτημα και αυτό σημαντικό είναι ότι καθώς αυτά τα συστήματα βασίζονται σε λογισμικά και σε κώδικα που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε πολύ εύκολα να τα επικαιροποιήσουμε, να τα αναβαθμίσουμε, να προσθέσουμε νέες δυνατότητες και να γράψουμε νέες εργαστηριακές ασκήσεις με λειτουργικές δυνατότητες, έτσι ώστε πάντα να έχουμε επικαιροποιημένη την γνώση που δίνουμε στους φοιτητές. Ενώ μια αεροσύρακα, ας το πούμε έτσι, έχει κάποιες συγκεκριμένες λειτουργικές δυνατότητες, οι οποίες για να τις αναβαθμίσουμε θα πρέπει να αγοράσουμε έξτρα εξοπλισμό, το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο τις μέρες μας ειδικά. Άρα ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η εύκολη αναβάθμιση των συστημάτων αυτών και η επικαιροποίησή τους, έτσι ώστε πάντα να παραμένουν μέσα στις εξελίξεις τεχνολογικές. Άλλο ένα πλεονέκτημα, ειδικά στις μέρες μας, είναι ότι πολλοί φοιτητές θέλουν να κάνουν πτυχιακές πάνω σε αυτά τα συστήματα, τα οποία συστήματα
τα έχουμε αναπτύξει για εκπαιδευτική χρήση τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όσο και δίνουμε τη δυνατότητα σε φοιτητές να τα λειτουργήσουν για να κάνουν τις πτυχιακές τους εργασίες. Την εργασία που είναι στο τέλος των σπουδών τους. Αυτοί οι φοιτητές πολλές φορές τελειώνουν τις σπουδές τους και θέλουν να πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη τους και να κάνουν την πτυχιακή εργασία. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν την πτυχιακή εργασία, να διεξάγουν την εργασία τους απομακρυσμένα από την πόλη τους, χωρίς να χρειάζεται να βγει φυσική παρουσία. Και μάλιστα, επειδή τα συστήματα αυτά είναι εγκατεστημένα σε τοπικά εδώ πέρα, σε σερβερ, σε εξυπηρετητές που έχουμε στα εργαστήρια, οι οποίοι είναι ισχυροί και μπορούμε και τελικά να τους αναβαθμίσουμε σχετικά εύκολα και με μικρό κόστος, δεν χρειάζεται ο φοιτητής να έχει έναν ισχυρό υπολογιστή για να τρέξει αυτά τα λογισμικά προσομοίωσης. Συνδέεται από το PC του, το οποίο εδώ πάνω αριστερά, όπως είμαι εγώ συνδεδεμένος με ένα απλό λάπτοπ ή με ένα απλό ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνδέεται μέσω ίντερνετ στο σερβερ και όλη η διαδικασία της προσομοίωσης εκτελείται στο σερβερ, όλο το η άσκηση. Και άρα ο εξυπηρετής αυτός κεντρικά είναι ισχυρός, έχει δυνατότητες πολλές και έτσι δεν χρειάζεται τα λεγόμενα thin client, δηλαδή κάποιοι υπολογιστές που έχουν χαμηλές δυνατότητες να αναλώνουν πόρους για και υπολογιστική ισχύ. Αυτή εδώ είναι η αρχιτεκτονική που έχουμε ακολουθήσει. Έχουμε συνολικά 3 εξυπηρετητές. Σε κάθε εξυπηρετητή, σε κάθε σερβερ, εκτελούνται άλλες, είναι εγκαταστημένα λογισμικά και ασκήσεις για ξεχωριστά για κάθε σερβερ. Και ο φοιτητής συνδέεται από μακριά στο σερβερ που επιθυμεί, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, για να εκτελέσει το πείραμα και την εργαστηριακή άσκηση. Μερικές από αυτές τις ασκήσεις εκτελούνται και μπορούμε να τις διεξάγουμε καθαρά μέσω του προγράμματος περιήγησης. Έχω ανοίξει εδώ το Google Chrome και βλέπω μια άσκηση η οποία είναι σε Java και αφορά έναν μετρητή παροχής, Venturi. Εδώ μπορώ να αλλάξω κάποιες παραμέτρους, την ταχύτητα ροής και την διάμετρο του Venturi και να αλλάξουμε εδώ πέρα οι τιμές αυτές. Να μου δώσει πλέον να κάνει αυτόματα κάποιους υπολογισμούς. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε προσομοίωσης, εκτός από τη Java που είδατε, τα μοντέλα αυτά, αυτό η αεροσύραγγα και η παραγωγική διαδικασία, η οποία τρέχει σε Java, είναι τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε, είναι το MATLAB, το οποίο είναι λογισμικό για υπολογισμούς μαθηματικούς, το εδώ πέρα χρησιμοποιήσαμε το LabVIEW, το οποίο LabVIEW και στην άλλη περίπτωση που θα δούμε. Το LabVIEW είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορούμε να χειριστούμε εξωτερικές συσκευές κυρίως, αλλά και να αναπτύξουμε ακριβώς τέτοιες εικονικές ασκήσεις με κουμπάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με οθόνες που προβάλλουν δεδομένα, όπως κάναμε και στην άλλη περίπτωση
το δούμε σε λίγο, της εικονικής, εικονικής ανεμογεννήτριας. Εκεί είναι, έχουμε αναπτύξει με λογισμικό LabVIEW. MATLAB LabVIEW είναι πολύ βασικά λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούμε στις προσομοιώσεις. Java. Έχουμε χρησιμοποιήσει για την ευέλικτη παραγωγική διαδικασία το λογισμικό AnyLogic. Για τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέρμανσης ψύχησης αερισμού έχουμε χρησιμοποιήσει το λογισμικό TRNSYS. Και για τους ρομποτικούς βραχίονες έχουμε χρησιμοποιήσει το λογισμικό Modelica και Dimola. Έχουμε λοιπόν μια πλειάδα λογισμικών, μια πλειάδα εφαρμογών, γιατί δεν είναι το λογισμικό από μόνο του. Το λογισμικό είναι το εργαλείο. Με τη βάση του το εργαλείο αναπτύξαμε αυτά τις εφαρμογές προσομοίωσης. Να δούμε λίγο τα συστήματα, το λογισμικό TRNSYS, τι εννοούμε, προσομοίωση συστημάτων ΑΠΕ. Για να καταλάβουμε περίπου πώς λειτουργεί. Εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο διαμορφώσαμε να αποτελείται από ανεμογεννήτριες, κάτω αριστερά, κάποιες γεννήτριες diesel, φωτοβολταϊκά πάνω δεξιά και φυσικά όλα αυτά παράγουν ρεύμα ηλεκτρικό και αποθηκεύεται σε συσσωρευτές μπαταρίες. Όλα αυτά ελέγχονται με μετατροπής, με μορφωτές, με ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Και εμείς διαμορφώσαμε εδώ πέρα μια άσκηση που λέει δώσε μας κάποιες παραμέτρους, δηλαδή ποιες η συστοιχεία φωτοβολταϊκών, τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχει. Οι γεννήτριες δίζελ ποιες είναι, τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν. Τα αερολικά συστήματα τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν. Επίσης το φορτίο μας κάπου παρακάτω πρέπει να είναι, ή σε αυτό νομίζω είναι σταθερό. Αφού λοιπόν έχω διαμορφώσει όλα αυτά τα στοιχεία και μπορώ να τα επιλέξω, μπορούμε να επιλέξουμε στη συνέχεια για ποιο χρονική περίοδο θα γίνει η προσομοίωση. Και στη συνέχεια εκτελείται η προσομοίωση. Βλέπετε εδώ πέρα το χρόνο να προχωράει και εδώ πέρα διάφορα διαγράμματα με διάφορες παραμέτρους του συστήματος, τις οποίες παραμέτρους μετά μπορούμε να τις εξάγουμε και να τις επεξεργαστούμε και να δούμε πώς ήταν η απόδοση αυτού του συστήματος και πώς ήρθαν τα φορτία και η παραγωγή ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες, από τις γεννήτριες δίζελ, αναχρονική στιγμή, γιατί φανταστείτε ότι δεν φυσάει αέρα συνεχόμενα, ούτε έχουμε ήλιο συνεχόμενα. Αυτή την προσομοίωση μπορούμε να την τρέξουμε κατά τη διάρκεια του έτους και να πάρουμε συνολικά αποτελέσματα και να δούμε αν αρκούν οι δύο ή τρεις ανεμογεννήτριες και τα τρία ή τέσσερα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά που έχουμε επιλέξει, αν αρκούν για να μας δώσουν το απαραίτητο ρεύμα ή πόση ώρα σε όλο το χρόνο δουλεύουν οι γεννήτριες diesel
και πόσο ντίζελ καταναλώνουμε. Αυτή είναι μια άσκηση που έγινε με το λογισμικό, που αναπτύχθηκε με το λογισμικό TRMS, το οποίο λογισμικό TRMS αφορά τέτοια συστήματα ενεργειακά, δηλαδή τόσο φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και συστήματα θέρμασης, ψύξης και κλιματισμού. Με το ίδιο λογισμικό αναπτύχθηκε αυτή η άσκηση. Έχουμε ένα κλασικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με ηλιακό συλλέκτη, με ηλιακό θερμοσύφωνα, αλλά ο οποίος παράγει ζεστό νερό και το δίνει σε μια δεξαμενή. Έχουμε λέπτα. Από εδώ που λέει σε φορτίο πάει στα σώματα καλώδια. Και με το ίδιο, με την ίδια λογική μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τις παραμέτρους, να τρέξουμε το σύστημα, να τρέξουμε την προσομοίωση και να δούμε, να βγάλουμε τα διαγράμματα και να δούμε πόσο θα μας δώσει, πόσο φορτίο, πόσο ζεστό νερό θα μας δώσει ο ηλιακός συλλέκτης και πόσο ζεστό νερό εμείς θα παράγουμε από το λέπικα για διάφορες περιόδους κρίσης, για τον Ιανουάριο. Γιατί υπάρχουν κάποια μοντέλα που μας λένε ότι τον Ιανουάριο έχουμε τόση ηλιακή ακτινοβολία και με βάση το μοντέλο αυτές τις εξισώσεις μπορούμε την ηλιακή ακτινοβολία αυτή να την προσομοιώσουμε εδώ πέρα και να δούμε πόση θερμότητα θα μας παράγει. Πάμε να δούμε και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Για κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχουμε. Ένα στο εργαστήριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε πάλι μια κάμερα που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ζωντανά. Βλέπουμε, ναι, φαίνεται αρκετά. Βλέπουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βλέπουμε ένα φωτοβολταϊκό το οποίο είναι πάνω σε ένα μηχανισμό που μπορεί να ελέγχει την κλίση του δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, δηλαδή την κλίση και το αζιμούθιο. Και επίσης έχουμε και ένα φωτοβολταϊκό εδώ κάτω που δεν φαίνεται αχνά, το οποίο είναι σταθερό. Είναι πάνω σε σταθερή βάση. Άρα έχουμε ένα κινούμενο φωτοβολταϊκό και ένα σταθερό. Και επίσης ένα μετεωρολογικό σταθμό. Αυτά όλα αφενός τα βλέπουμε ζωντανά. Αφετέρου μπορούμε να δούμε τι ρεύμα τραβάει ο καθένας και το κυριότερο ότι μπορούμε εδώ πέρα να συνδεθούμε στον tracker, στο σύστημα που αλλάζει τη γωνία αυτή και από 5 μοίρες να την πάμε στις 15 μοίρες. Θα δούμε, θα παρατηρήσουμε τώρα εδώ πέρα το κινούμενο φωτοβολταϊκό να αρχίζει να κινείται, επειδή το έχουμε πει να πάει στις 15 μοίρες και να πάρει την κλίση, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι πολύ αργή κίνηση. Θα πάει στις 15 μοίρες λοιπόν και εφόσον πάει στις 15 μοίρες μπορούμε με το άλλο το συστηματάκι να δούμε από τον ελεγκτή φορτιστής πόσο ρεύμα, πόση ενέργεια μας δίνει το φωτοβολταϊκό. Βλέπουμε λοιπόν, αφενός στις καιρικές συνθήκες, το μετεωρολογικό σταθμό, τι δεδομένα έχουμε, τι είναι η εξωτερική θερμοκρασία, ποια είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Αφετέρου, έχουμε το σύστημα που γυρίζει τον tracker, που περιστρέφει τον tracker και το βάζουμε σε μια συγκεκριμένη θέση και στη συνέχεια μετράμε και βλέπουμε πόση ενέργεια μας αποδίδει αυτό το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό. Και όλα αυτά τα βλέπουμε live μέσω της κάμερας.
Αυτή τη στιγμή είμαστε ζωντανά. Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν μπορούμε να το χειριστούμε και να το ελέγξουμε και να μετρήσουμε τις παραμέτρους αφενός ζωντανά, αφετέρου μεταβάλλοντας τις συνθήκες, δηλαδή αλλάζοντας την κλίση του tracker, και αυτά μπορούμε να τα χειριστούμε όλα απομακρυσμένα. Από εδώ πέρα χειρίζουμε τον υπολογιστή των σερβερ που βρίσκεται στο εργαστήριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν ακόμα δεν κατάφερα να σας κάνω να με προσέξετε, θα σας δείξω και το σύστημα το άλλο να κινείται. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ακίνητο. Το τρέχουμε και του βάζουμε μια ταχύτητα. Που βλέπετε να κινείται πάνω κάτω, να ταλαντώνεται. Είναι live αυτή τη στιγμή και το χειρίζομαι από εδώ πέρα που βρίσκομαι. Το χειρίζομαι, του λέω πόση ταχύτητα με ποια ταχύτητα να ταλαντώνεται. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τα ελαττήρια και το αμορτισέρι κάνουν μια απόσβεση. Έχω αισθητήρες που μετράνε τη θέση του πάνω μέρους και τη θέση του κάτω μέρους. Αισθητήρες εδώ πέρα πάνω αριστερά που έχω ένα επιτευξιόμετρο. Κάτω εδώ πέρα ένα λαμπάκι να ανάβει. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μάλλον. Σαν proximity. Για να δούμε τι λειτουργεί το proximity. Εδώ πέρα βλέπω την επιτάχυση του άνω μέρους. Εδώ βλέπω το αισθητήρα proximity, είναι ο αισθητήρας προσέγγισης. Εγώ το βλέπω εκεί πέρα, είναι ένα λαμπάκι που ανάβει. Όταν αυτό πλησιάζει, έχουμε ένα αισθητήρα που καταλαβαίνει πόσο πλησιάζει. Τέτοιους αισθητήρες έχουμε αρκετούς. Πέρα από αυτό, αφενός μετράμε πλέον τα δεδομένα, την επιτάχυση, τη θέση, την ταχύτητα, το ρυθμό περιστροφής. Αφετέρου μπορούμε να τα ελέγξουμε και επίσης μπορούμε να ελέγξουμε εδώ πέρα αυτό το αμορτισέρ, το οποίο είναι ηλεκτρικά ελεγχόμενο, δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε τη σκληρότητά του, να το κάνουμε σκληρή ή μαλακή την ανάρτηση. Έτσι λοιπόν, βάζουμε εμείς μια ταλάντωση από κάτω που προσομοιώνει την ταλάντωση που κάνει ο δρόμος και σκληραίνουμε, μαλακώνουμε το αμορτισέρ και βλέπουμε εμείς τι επίδραση έχει στις δυνάμεις, στις ταλαντώσεις και στις ταχύτητες ταλάντωσης και στις επιταχύσεις. Το τονίζω αυτό ότι το ελέγχω πλήρως από εδώ πέρα που κάθομαι, είτε είμαι εδώ πέρα στο αμφιθέατρο, είτε είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου, αρκεί να έχω ίντερνετ. Σταματήσω το σύστημα, γιατί δεν ταχύτηκα. Σταμάτησε. Πάμε να δούμε. Αυτά τα δύο συστηματάκια μηχανολογικά που τα συσκευές που τις χειριζόμαστε από μακριά. Να δούμε λίγο την εικονική αίρωση ρεκα, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αντί να βάλουμε το πτερίγιο αυτό σε μια κανονική αεροσύραγγα και να δούμε τα προφίλ των ταχυτήτων και τις δυνάμεις που ασκούνται άνοιξη επιστέλκουσα και τις τριβές, τα σπαθμακές εξισώσεις αυτές τις έχουμε ενσωματώσει στο λογισμικό αυτό που είναι γραμμένο στην Java και πλέον μπορούμε να δούμε πόση άνοιξη και πόση επιστέλκουσα ασκείται αν αλλάξω τη γωνία και κλίση. Βλέπετε εδώ πέρα, αλλάζει και η δύναμη σαν άντωση και οξέλκουσα που ασκείται σε αυτό το πτερίγιο. Αυτό είναι μια απλή εικονική αεροσύραγγα. Έχουμε και μια πιο εξελιγμένη εικονική αεροσύραγγα, η οποία μας δίνει περισσότερα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την εργαστηριακή άσκηση και να κάνουμε το πείραμά μας. Το πείραμα λέει σε αυτή την αεροσύραγγα ότι εγώ έχω μια. Ξεκινάω από μια απλή γεωμετρία και την κάνω λίγο εδώ πέρα κυρτή. Της βάζω μια καμπουρίτσα.
τη σχεδιάσω. Να δω εδώ πέρα τους συντελεστές σε LCD, τους αεροδυναμικούς συντελεστές. Να δω και τις ταχύτητες, την κατανομή ταχυτήτων ως προς το μήκος της αέρωσης της πτερυγίου. Και να δω και το πεδίο ροής μου πώς είναι. Έτσι. Κάποιοι που ασχολούνται με την ροσιμηχανική θα καταλάβουν περισσότερα και θα δούνε το πεδίο ροής και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ στην καμπουρίτσα. Να μην προχωρήσω άλλο, έχουμε και πολλές άλλες λεπτομέρειες οι οποίες είναι αρκετά τεχνικές, μπορούμε να τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Να συνοψίσω. Ως εξής.